Το Ίδρυμα Ιωάννης Καποδίστριας, το νομικό πρόσωπο του Δήμου Ναυπλίων, σαν έναν από τους στόχους του και τους σκοπούς, έχει την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης. Συνεχίζοντας λοιπόν ένα εξαιρετικό έργο το οποίο επιτελεί με την καινούργια του διοίκηση, με το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρόεδρο τον Κώστα τον Χελιώτη, μας φέρνει τώρα μια έκθεση μνήμης για όλο αυτό το, για όλη αυτή την ανάδειξη της παρουσίας των Βενετών στην πόλη μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γνωρίζουμε καλύτερα σε τι χώρο ζούμε και ποιοι άφησαν τα αποτυπώματά τους εδώ. Η έκθεση αυτή, εκτός από τα εκθέματα τα οποία μπορεί ο καθένας να δει στον χώρο αυτό, μας δίνει και κάτι άλλο. Μας δίνει τον ίδιο το χώρο. Είναι μια αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου και μια πόλη σαν τον Ναύπλιο, μια πόλη μουσείο όπως έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές, το να δημιουργεί τέτοιες αίθουσες είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσει και στο μέλλον να βρίσκει το δρόμο για τέτοιες εκδηλώσεις. Όλες αυτές οι προσπάθειες σε μια τόσο δύσκολη εποχή έχουν ανθρώπους που βοηθάνε, έχουν φορείς που βοηθάνε και έχουν και το μεράκι κάποιον που δεν το σταματάει ούτε η κρίση, ούτε η έλλειψη των οικονομικών. Θέλω να επικεντρώσω εκεί. Κατά πρώτον στους θεσμούς που λέγονται Περιφερειακή Ενότητα και Πολεμικό Μουσείο. Απ' την άλλη όμως, θεωρώ ότι ο Δήμος Ναυπλίων είναι ένας Δήμος που περισσότερο λαμβάνει υπόψη τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή δίπλα μου. Είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ιωάννης Καποδίστριας, ο Κώστας Χελιώτης, που η ενασχόλησή του με αυτά τα θέματα μας έχει δώσει πάρα πολλά ιστορικά και πολιτιστικά δρόμενα στην περιοχή. Είναι ο κύριος Στάσος Χιβιδόπουλος, αντιπεριφερειάρχης. Πάντα είναι δίπλα μας σε ό,τι και αν ζητήσουμε που έχει σχέση με τον πολιτισμό και όχι μόνο. Και είναι ο διοικητής του Κέντρου Μηχανικού, ο διευθυντής του Πολεμικού Μουσείου, ο κύριος Ανδρέας Κορονάκης, που θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Για να γίνει αυτή η έκθεση, πολλά εθελοντικά χέρια πάλεψαν και αγωνίστηκαν. Θα αναφέρω έναν, τους υπόλοιπους θα τους αναφέρουμε και σε επόμενες ενημερώσεις που θα κάνουμε. Είναι του αρχιτέκτονα Σπύρου Νάσενα, του Ναυπλιώτη αρχιτέκτονα, ο οποίος πάρα πολλές φορές σε μεγαλύτερα project έχει δώσει την προσωπική του πινελιά, ο οποίος και έστησε την έκθεση. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλούμε όλους τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες που βρίσκονται αυτή την εποχή στο Δήμο μας να περάσουν από ένα νέο μικρό χώρο εκθεσιακό για να δουν αυτό που έχει να τους δώσει της Βενετίας στα Νάπλη, το οποίο και το Ίδρυμα Ιωάννης Καποδίστριας αναδεικνύει με τόσο σωστές εκδηλώσεις ανά διαστήματα. Όταν κάποιος ζει σε μια πόλη ιστορική, σε μια πόλη με βαριά κληρονομιά όπως το Ναύπλιο, διατρέχει συχνά τον εξής κίνδυνο. Επειδή η ιστορία είναι ζώσα, υπάρχει στην καθημερινότητά του, στη ζωή του, στις πλατείες, στους δρόμους, στα μνημεία που τον περιτριχυρίζουν, νομίζει ότι γνωρίζει καλά την ιστορία του τόπου του. Αυτό συχνά τον αποτρέπει από το να την ερευνήσει περισσότερο, από το να εμβαθύνει στην ιστορία του τόπου του. Πιστεύει συχνά ότι δεν χρειάζεται να τη μάθει καλύτερα. Αυτό το κίνδυνο, αυτό το φαινόμενο οφείλει να αντιμετωπίσει και το νομικό πρόσωπο Ιωάννης Καποδίστριας και ιδιαίτερα το οφείλουμε αυτό απέναντι στους μικρούς μας συμπολίτες. Οφείλουμε να μεταφέρουμε, να μεταδίδουμε την τοπική μας ιστορία. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 300 χρόνια από τη λήξη της Βενετοκρατίας στο Ναύπλιο, μεταξύ των άλλων εκδηλώσεων, σημαντικότατη θέση έχει η έκθεση, την οποία διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο και την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος, με τίτλο «Εικόνες και τεκμήρια πολέμου». Είναι η πρώτη έκθεση, θα ακολουθήσει δεύτερη έκθεση στο παράδειγμα της Εθνικής Πινακοθήκης, που θα έχει την ειρηνική πλευρά, την ειρηνική διάσταση της παρουσίας των Βενετσιάνων στο Ναύπλιο. Με λίγα λόγια, το περιεχόμενό της είναι το εξής. Τα κάστρα και η οχύρωση της πόλης του Ναυπλίου, πώς αυτή η πόλη οχυρώθηκε, η πόλη κάστρο από τους Βενετσιάνους, πώς πολιορκήθηκε από Τούρκους και Βενετσιάνους, ποια ήταν η πολιορκητική στρατηγική, πώς πολιορκήθηκε από το ναυτικό τους, αλλά και τον στρατό της ξηράς, υπηκό και πεζικό. Και τέλος, ποιοι ήταν αυτοί οι στρατιώτες, ποιοι ήταν αυτοί που στελέχωναν το στρατιωτική μηχανή της Βενετίας, πώς έφτασαν οι Βενετσιάνοι εδώ και πώς έφυγαν. Όπως είπα, η έκθεση αυτή διοργανώνεται
σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο Ναυπλίου, το παράδειγμα του Ναυπλίου και την Περιφερειακή Ενότητα. Και θέλω να τονίσω την σημαντικότητα αυτής της διοργάνωσης, διότι η πόλη κερδίζει όχι μόνο την έκθεση, αλλά όπως θα ακούσετε και σε λίγο, έναν χώρο περιοδικών εκθέσεων στην καρδιά της, στο Πολεμικό Μουσείο στην Οδό Αμαλίας. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αναστάσιο Χιβιδόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη, και τον Συνταγματάρχη Μηχανικού, τον κύριο Ανδρέα Κορονάκη, τον διοικητή του ΚΕΜΧ και διευθυντή του Πολεμικού Μουσείου Ναυπλίου. Η έκθεσή μας ξεκινάει την Τρίτη και δεν θα υπήρχε, εάν δεν υπήρχε η προθυμία στο κάλεσμά μας από τους δύο προαναφερθέντες. Με ιδιαίτερη χαρά, εμείς στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της Οργανωτικής Επιτροπής για το σύνολο των εκδηλώσεων της Βενετιάς στα Νάπλη, 300 χρόνια από μια εποχή, από το τέλος μιας εποχής, συνεισφέροντας με τα λίγα μέσα που έχουμε σήμερα στη δημιουργία ενός καινούριου χώρου μουσιακού που στεγάζει αυτή την συγκεκριμένη έκθεση, την οποία οι επισκέπτες του Ναυπλίου και οι κάτοικοι του Ναυπλίου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από την ερχόμενη Τρίτη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι αναδεικνύεται το πνεύμα ενός τόπου, το πνεύμα μιας πόλης σαν τον Ναύπλιο, μέσα από μια μικρή αίθουσα η οποία έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει πάρα πολλές άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, και πιστεύω ότι εκδηλώσεις τέτοιων κύκλων, όπως είναι της Βενετιάς στα Νάπλιο, όπως ήταν η Ναυπλιακή Επανάσταση, που με πολύ μεγάλη προσοχή διοργανώνει ο Δήμος Ναυπλίου και το Ίδρυμα Καποδίστριας εδώ στην πόλη, αναδεικνύουν ιδιαίτερες πτυχές της ιστορίας της πόλης, άξιες για όλους μας να τις παρακολουθήσουμε και να γνωρίσουμε από κοντά την ιστορία της πόλης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον κύριο Χελιώτη και τον κύριο Κοστούρο από πλευράς του Δήμου Ναυπλίου και του Ιδρύματος για την συνεργασία την οποία είχαμε, και κυρίως στο Πολεμικό Μουσείο, τον κύριο Κορονάκη προσωπικά, για την ευκαιρία που μας δώσαν να συνδράμουμε στη δημιουργία μιας αίθουσας, η οποία θα μείνει και τις επόμενες μέρες και τον επόμενο καιρό μετά τη λήξη της συγκεκριμένης έκθεσης. Καλό λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου όλους τους πολίτες της Αργολίδας να μην χάσουν την ευκαιρία να δουν μια πραγματικά πολύ καλά στημένη έκθεση που θα του δώσει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε πάει να βρει μια ιδιαίτερη πτυχή της ιστορίας του Ναυπλίου και της περιοχής, που είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εμάς δεν τη γνωρίζουν. Ως διευθυντής του παρατήματος του Πολεμικού Μουσείου στο Ναύπλιο, θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Ιωάννης Καποδίστριας, το Δήμο Ναυπλιαίων και την Περιφερειακή Ενότητα για την πρόταση που έκανε να διαθέσουμε ένα χώρο του Πολεμικού Μουσείου για την ιστορική θεματική ενότητα της Βενετιάς στα Νάπλη. Ο χώρος αυτός διατέθηκε και από εδώ και πέρα, εφόσον ακολουθήσουν και άλλες ιστορικές θεματικές ενότητες, θα συνεχίσει να διατίθεται. Τα μέρος των εκθεμάτων της έκθεσης που έχει αναφερθεί προηγουμένως προέρχεται από το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, και σε κάθε επόμενη έκθεση θα μπορούμε να έχουμε εκθέματα που βρίσκονται στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Θεωρώ υποχρέωση και του Πολεμικού Μουσείου να συνδράμει στα πολιτιστικά της πόλης του Ναυπλίου, έτσι κι αλλιώς και το Πολεμικό Μουσείο είναι αναπόσπαστο μέρος της πόλης του Ναυπλίου. Θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την πολύ ωραία πρόταση που έγινε, η οποία υλοποιήθηκε κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο από τους διοργανωτές. Η διάρκεια της εκθέσεως προβλέπεται να είναι ένα έτος, εκτός να κατορθώσουμε να πάρουμε και κάποια παράταση, διότι θέλουμε να εκτείνεται και στο 2016, όπου θα έχουμε τις επόμενες εκδηλώσεις μας. Η είσοδος τώρα συμπεριλαμβάνεται στο ενιαίο εισιτήριο που ούτως ή άλλως υπάρχει και είναι συμβολικό για το Πολεμικό Μουσείο, και το οποίο είναι 3 ευρώ για ολόκληρο το Πολεμικό Μουσείο. Με αυτό το εισιτήριο βλέπει κανείς και την περιοδική έκθεση. Υπάρχει μειωμένο εισιτήριο για τις ειδικές κατηγορίες, και φυσικά μαθητές και φοιτητές είναι δωρεάν, δεν πληρώνουν καθόλου εισιτήριο. Η είσοδος είναι, και πάλι επαναλαμβάνω, συμπεριλαμβάνεται στο εισιτήριο που ούτως ή άλλως κάποιος πληρώνει για να δει ολόκληρο το Πολεμικό Μουσείο.